Το Ντουμπάι σας περιμένει. Μην κάνετε απλώς ένα ταξίδι. Ζήστε το. Σε ποιον από το αγαπώ, αν δεν το πω σε σένα, παράθυρα ανοιγμένα και ο καιρός ζεστός, είχαμε κάνει. Αφιερωμένο στη μάμα μου που είναι το αγαπημένο της τραγούδι. Θα αφιερώσουμε. Είναι το αγαπημένο της τραγούδι και σας αφιερώνουμε. Ήθελα να δει το Χατζηγιάννη για αυτόν το τραγούδι σήμερα και για να δει τι θα μας πει. Τι κάνετε σαν ρεμάκια μου, όμορφα μου, καλά μου. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας ανεβαστικά, δυναμικά. Δυναμικά, σε ρυθμούς καρναβαγιού. Ναι, μου ρε παιδιά, είναι. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω πολύ ενέργεια όμως. Ωραία τα σκουφαγιά μας. Πάσα σας πάρα πολλά. Είστε τέλεια, αν εύκαλε σε την καυτό, αν ήταν να καλύτερα εσύ. Λοιπόν, αχ, καλάμε τι. Τι θα μας κάνετε σήμερα, γιατί δεν φτάνει που είναι τα καρναβάλια. Έρχονται και ο Άγιος Βαλεντίνος. Δεν γίνεται εδώ να αφήσουμε παραπονούμενο. Τον Άγιο Βαλεντίνο θα τον αφήσουμε για πολύ, πολύ ωραίο γλυκάκι για την Τετάρτη. Είναι και η μέρα του. Σήμερα δεν θα κάνουμε όμως γλυκάκι για τον Άγιο Βαλεντίνο. Οπωσδήποτε. Θα μπούμε στο πνεύμα. Ωραία. Και Τετάρτη θα δείξουμε κάτι για τον Βαλεντίνο. Ιδιαίτερο. Σήμερα όμως θα δείξουμε πάλι γλυκάκι το οποίο μπορούμε να καταναλώσουμε την Τετάρτη. Έτσι. Τέλεια. Πάμε να δούμε τα υλικά μας γιατί τα σανδρεμάκια μας ήρθαν ορεξάτσι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τέλειο cheesecake με 6 υλικά. Το μπισκότσο των αλεσμένων 300 γραμμάρια και 50 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο θα ενώσουμε μαζί. Αυτή θα είναι η βάση μας. Και για την κρέμα θέλουμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 300 γραμμάρια τυρί κρέμα και 60 από λεμόνι. Με αυτά τα 6 υλικά θα κάνουμε το τέλειο cheesecake. Για το στόλισμα μας θα βάλουμε φρούτα του δάσου, ζάχαρη άχνη και μπλακάραντ όπως έναν κλασικό cheesecake. Τέλεια. Δηλαδή θέλω πραγματικά να κρατήσετε αυτή τη συνταγή, διότι είναι πανεύκολη, είναι γρήγορη και είναι απίστευτα ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Όποια... Φαίνεται ότι είναι ωραία, ρε παιδιά, και ποιος δεν θέλει cheesecake, έτσι, με φρούτα του δάσους και τέτοια. Οποιοςδήποτε στο σπίτι μπορεί να το φτιάξει. Τέλεια. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε όλοι μας. Να ξεκινήσουμε. Εδώ έχουμε θρηματίσει τα μπισκότα μαζί με το βούτυρο και τα ρίξαμε στο μιξεράκι μου. Βέβαια. Απλό, ξεκάθαρο. Στην άκρη. Εδώ έχουμε χτυπήσει την φρέσκα κρέμα μας και θα προσθέσουμε, την έχουμε κάνει όχι πολύ χτυπημά, ελαφρά χτυπημά και θα βάλουμε τη ζάχαρη άχνη μας. Τέλεια. Η ζάχαρη άχνη θα δώσει μια ελαφριά γλυκάδα. Γιατί η κρέμα γάλακτος δεν περιέχει ζάχαρη μέσα. Σωστό. Είναι η κρέμα... Πρέπει να τη γλυκάνουμε. Μάλιστα. Ναι. Τέλεια. Και ανακατεύουμε τη φρέσκα κρέμα και θα προσθέσει ο αρέστης μέσα την κρέμα τυριού. Θέλει λίγο χτύπημα, είναι αλήθεια, είτε στο χέρι είτε στο μίξερ για να γιώσει το τυράκι μας μέσα. Αλλά γίνεται όμως και στο χέρι. Γίνεται και στο χέρι. Τέλεια. Ό,τι κάνετε θα κάνουμε και εμείς στο σπίτι μας. Μάλιστα. Προσπαθούμε, εκτός από ωραίες συνταγές που δίνουμε στον κόσμο, θέλουμε να δώσουμε και εύκολα. Βέβαια, εννοείται παιδιά, γιατί εντάξει, κάνετε εκεί τα υπέροχα σας εσείς, αλλά δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε όλα. Εδώ είμαστε όμως για τον κόσμο. Βέβαια. Αυτά τα υπέροχα σας, τα πολύ γκουρμέ, τα αγοράζουμε από εσάς. Όμως, αρκετές φορές δείξαμε και γκουρμέ για να δείξουμε ότι δεν είναι. Είναι ο τρόπος και είναι η ιδέα. Λίγο δύσκολα, εντάξει, βέβαια. Okay. Λίγο πιο δύσκολα. Βλέπεις, Κωνσταντίνα μου, εδώ συνεχίζουμε το χτύπημα. Θα προσθέσει ο αρέστης μέσα το ξύσμα λεμονιού. Εδώ είναι το λεμόνι μας. Α, ωραία. Θα το βάλεις μέσα, Θα το βάλω μέσα. Το μπισκότο, πώς μένει τόσο σταθερό εκεί, για παιδιά. Το μπισκότο... Ποιο είναι το μυστικό. Το μυστικό είναι ο βούτυρος που έχω αναφέρει. Που πρέπει να βάλεις όμως την τέλεια δοσολογία, την τέλεια δοσολογία την έχω αναφέρει. Είναι 300 γραμμάρια μπισκότο, αν με διορθώσουν αν έχω λάθος, με 50 γραμμάρια βούτυρο. Να τα από εδώ από κάτω, περνάνε όλα τα υλικά μας. Και Κωνσταντίνα μου, πάντα πάντα για το γλυκό μας είτε για το φαγητό μας παίζει πολύ ρόλο η ποιότητα. Όταν είναι καλός ο βούτυρος μας και ποιοτικός, δεν μπορεί να πάει λάθος. Θα το δείξει αυτό στη συνταγή και θα το δείξει το τελείωμα, έτσι φαίνεται το υλικό, πρέπει να είναι καλό. Ναι. Εντάξει. Έτοιμη η κρέμα μας, πανεύκολη, σίγουρα στο μίξερ θα γλιτώσουμε το ανακάτεμα στο χέρι. Όμως γίνεται και με το σύρμα. Υπάρχουν αρκετές συνταγές για cheesecake. Εμείς έχουμε δώσει μια απλή, πολύ απλή, εύκολη, παιδιά. Αλλά όπως ξαναείπα, νόστι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αν χρειαστούμε θα ξαναγεμίσουμε. Για να δούμε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πολύ ενέργεια. Τι έπαθες? Δεν ξέρω. Ξεκουράστηκες το Σαββατοκύριακο? Το Σαββατοκύριακο. Τι. Τέλεια.
Μαγικό Σαββατοκύριακο. Γιατί τόσο τέλειο. Ήταν πολύ ωραίο. Και κουράστηκε παραπάνω από το κανονικό. Για χαλαρωτικό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή. Πήγα για σε σπα. Και Σάββατο και Κυριακή σου να σε σπα. Εντάξει. Μόνο σου. Το Σάββατο. Ριλάξ. Μόνο σου. Ίσως. Ίσως καλέ, πήγες μόνος σου στα σπα. Είχα την πιο ωραία παρέα στα σπα. Λίγα λίγα μας τα λέει. Πολύ λίγα λίγα μας τα λέει και δεν ξέρω. Η πιο ωραία παρέα στα σπα την είχα. Ερωτεύτηκες. Ίσως. Θα δούμε την Τετάρτη. Θα δούμε την Τετάρτη. Μα θα καθαρά την Τετάρτη για να μας δείξει δηλαδή αν ερωτεύτηκε. Ήτανε δύο μέρες στα σπα σου λέει. Αυτός ξέρει καλύτερα. Πολύ ωραίο το τραγουδάκι. Δεν αλλάζουμε, θε μ' αρέσει μου, εδώ θα μείνουμε. Λοιπόν, και έχουμε το cheesecake μας εδώ. Τους έρωτες σου. Έχουμε βάλει τον μπισκότο μας για την βάση. Σαν ερωτεύεσαι, έχεις ενέργεια. Έτσι λένε. Μα Κωνσταντίνα μου, δεν υπάρχει άνθρωπος, πιστεύω, που να μην είναι ερωτευμένος. Με κάτι. Με κάτι. Με κάποιον. Τι ερωτεύεσαι δηλαδή. Μπορεί να είσαι ερωτευμένη με την κόρη. Δεν μου πεις τη ζωή. Όχι. Βάλαμε και ερωτική μουσική. Χρειάζονται ο έρωτας πάντα. Βάλτε και βελάκια έτσι να χτυπάνε τον αρέσει. Λοιπόν, βάλαμε τον μπισκότσο. Μάλιστα. Ο αρέσεις έβαλε κάτω τον μπισκότσο και εγώ συνεχίζω. Θέλει κάτω μπισκότσο σίγουρα. Ο Στεφανάρος, σας αρέσει μου. Αυτά είναι. Αυτά είναι τώρα της ζωής. Με καρναβάλι, με τίποτα αρέσει μου. Μόνο νερότες. Καρναβάλι είναι οπωσδήποτε, είναι must. Μάλιστα, αρέσει μου. Εδώ προσθέτουμε τα φρούτα μας. Βάλε κι άλλα καλέ. Θα βάλουμε κι από πάνω. Α, εντάξει, ωραία. Βάζουμε το μπισκοτάκι μας και πάμε στρώσε. Ω, κοίταξε, μόνο του να τον αφήσουμε να βάζει παρεξήγηση. Βεβαίως εμείς. Έτσι, μόνο σου. Μια καρτούλα μας σώζει. Μια καρτούλα μας σώζει. Άτε μπαίνω κι εγώ γιατί πρέπει να μπω. Εντάξει, μην παρεξηγηθούμε. Ωραία. Το λοιπόν. Και με το χέρι μου δεν χρειάζεται ιδιαίτερα εργαλεία για να προσωπήσω. Εδώ όμως πώς έγινε τόσο χοντρό και. Βάζω μέσα στο ποτηράκι μου ή στο σκάκι μου και πιέζω με το χέρι μου. Μυστικό είναι να το πατάς καλά και να, θα παγώσει. Ωραία, τέλεια. Για να δούμε, να συνεχίσουμε και να το σερβίρουμε γιατί αυτό είναι το ατομικό. Εδώ βλέπουμε το ομαδικό. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Α, το βάζεις. Θέλει να το βάλω για άλλο ή να μην το βάλω. Όχι, μην το βάλεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι όπως είναι. Και από πάνω τι θα βάλεις. Θα βάλουμε τα μαύρο κέραζα μας. Ωραία, παιδιά. Τέλειο. Για βάλτε να δούμε. Ωραία. Και θα βάλεις και στο μεγάλο. Ναι, ναι. Είναι ό,τι πρέπει να το κάνετε στο σπίτι σας έτσι για το δείπνο του Αγίου Βαλεντίνου. Είναι ένα γλυκάκι, είναι απλό, ωραίο, που μπορεί να κάνεις για τον αγαπημένο σου ή την αγαπημένη σου. Και το κόκκινο χρώμα θα κυριαρχήσει, έτσι εδώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εδώ πέρα θα γίνει χαμός την Τετάρτη. Όλα κόκκινα. Όλα λοιπόν, κόκκινα. Συνεχίζουμε στο μεγάλο. Μάλιστα. Και θα τα λείψεις όλα. Θα τα λείψω όλα. Ωραία. Τι ωραίο που είναι. Βγαίνει πάρα πολύ στη μόδα αυτά τα γλυκά που τρέχουν έτσι από πάνω τα... Ναι. Η μαρμελάδα τους ή το σος τους, ε. Πάρα πολύ στη μόδα, γιατί αφήνει περισσότερη γεύση παρά ζαχαρόπαστες και ξέρω εγώ, πιστεύω ότι ο κόσμος πλέον προτιμάει κάτι έτσι πιο απλό και πιο όμορφο. Πολύ ωραία παιδιά, θυμίζει τέλεια, κοιμή και δροσερό, γιατί ξέρεις, τρώμε. Θέλουμε κάτι δροσερό μετά, δεν θέλουμε αυτά τα ζεστά τα γλυκά. Ναι. Μπράβο, τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχουμε μια καρδούλα να του βάλουμε πάνω κάτι. Κάτι έτσι ωραίο. Θα του βάλουμε την αγάπη μας και θα πάει πιστεύω. Να του τη βάλουμε την αγάπη μας. Εντάξει. Ήταν πολλά καλά. Έλα, κάπου να το βάλουμε. Εμπνευστή της, Ελένα. Μπορώ να το... Έλα σου, βέρι με άλλο ψώ. Μάλιστα. Α, γεια σου. Πόπο, τέλεια. Απευθείας λέμε, σόν πιστεύω εγώ. Βεβαίως, κατευθείαν. Γιατί στη Λευκοσία δεν έχει ερωτευμένους. Το βλέπω πιο καρναβαλίστικο. Όχι καλέ, είναι και λίγο είναι και λίγο Valentine's. Όχι, τι ωραίο που είναι να το γυρίσω λίγο έτσι να το πιάνεις έτσι όπως θέλεις. Είμαι σίγουρη ότι έτσι το θέλεις. Ωραία. Και η ζάχαρη μας απαραίτητη. Να πούμε, Κωνσταντίνα μου, ότι όποιος δεν μπορεί να μας δει, μα βλέπει η εκπομπή μας από το Facebook,
page του ζαχαροπλαστείου μας. Σαν ρέμο στο Facebook. Τι ωραίο που είναι. Σαν ρέμο στο Facebook μπορούμε να το βρούμε. Θα ακόψουμε και ένα και κομματάκι. Να πάρετε και τις ιδέες σας, αλλά και, τη βοήθεια από τα σαρεμάκια μας. Ωραία, παιδιά, μπράβο σας. Μπράβο. Πρέπει να δοκιμάσει ένα κομματάκι. Θα δοκιμάσω, βεβαίως. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, θα δοκιμάσω. Θέλω να δοκιμάσω τώρα, δηλαδή. Ναι, οτιδήποτε. Ποτηράκι είναι εδώ, το δικό σου. Ωραία. Όπω και χρυσό κουτάρι τώρα εδώ πέρα. Για να δω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ νόστιμο. Και κοίτα πώς φαίνεται το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε βάλει και στην πίτσα μας. Και είναι ένας τέλειος συνδυασμός με έξι υλικά να κάνεις μπράβο, το δικό παιδιά. Σου cheesecake στο σπίτι. Για οποιοδήποτε και για όλους τους ερωτευμένους. Είσαστε τέλειοι. Βεβαίως θα τα πούμε Αγίου Βαλεντίνου. Εδώ πιστεί. Ραντεβουδάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν.